ακούσει η κυρία Μαρία Αθανασίου. Με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 47 μαθήτρες και μαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Νέο Ψυχικού. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι. Το ότι το δημόσιο έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δωρεές μας οδηγεί σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι το δημόσιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του και εκ τούτου η πολιτεία είναι αδύναμη. Το κράτος, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο μεγάλος και ο χρόνια ασθενής. Με το πρώτο άρθρο του παρόντος σχεδίου νόμου και το πρώτο άρθρο της σύμβασης, το δημόσιο δέχεται την προσφορά μελέτης, κατασκευής και εξοπλισμού του νέου νοσοκομείου Κομωτινής. Ωστόσο, μια σειρά από παράπλευρες ενέργειες και έργα βασίζονται στο ίδιο το κράτος να τις υλοποιήσει προκειμένου να καταστήσει τη δωρεά και παραδοτέα και λειτουργική. Και αναφέρομαι, και το είπα και στην αρμόδια επιτροπή που συνεδρίασε για το θέμα αυτό προχθές, ότι είχε αναλάβει σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου και τα του άρθρου 2 της σύμβασης την κατασκευή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των απαραίτητων υποδομών για τη δημιουργία πρόσβασης του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής στο οδικό δίκτυο, αλλά και τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία το ελληνικό δημόσιο σε τέτοια χρονικά στενά όρια, ενώ ήδη υφίσταται το νοσοκομείο της Κομωτινής. Με διαγωνισμούς, με εργολάβους, με προσφυγές και υπερτιμολογήσεις. Με το ελληνικό δημόσιο και τους φίλους που έχουν να κάνουν, φροντίστε, κύριοι της κυβέρνησης, να γίνουν έτσι ώστε να μην στοιχήσει στον ελληνικό λαό ένας δρόμος και μία παροχή ρεύματος και νερού περισσότερο από το ίδιο το νοσοκομείο. Αυτό όμως που πραγματικά γεννάει ερωτήματα και απορίες είναι η δεσμευτικότητα που προκύπτει από το άρθρο 2 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.6.3 της σύμβασης και τη δημιουργία ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση και διοίκηση του νέου νοσοκομείου. Επιχειρείται λοιπόν η εισαγωγή του ιδιωτικού παράγοντα και η απαλλαγή από τους δημόσιους ελέγχους. Υπάρχει ήδη από την κυβέρνηση η ομολογημένη πρόθεση για σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας, αλλά και η κατ' επίκληση πρόθεση για ευελιξία στη λειτουργία και τις αποφάσεις μέσω της δημιουργίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν από λίγους μήνες η κυβέρνηση κατέστησε και τον ΟΕΟΔΗ νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τον ΟΔΙΠΗ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με ένα νέο δημόσιο νοσοκομείο. Και ρωτάμε, κύριοι της κυβέρνησης, και απορούμε. Ποιες αλλαγές φέρνει στις εργασιακές σχέσεις, στις προσμήθειες, στο γενικότερο έλεγχο η δημιουργία ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου? Πώς θα προσλαμβάνεται το προσωπικό? Πώς θα δίνονται τα έργα και οι παραγγελίες? Ποιο λογιστικό σύστημα θα ακολουθείτε? Και ποιος θα ελέγχει τα πεπραγμένα της εκάστοτε διοίκησης και με ποιες κυρώσεις? Μήπως θα έχουμε ιδιόμορφες, για να μην πω παραμορφωμένες, μετατάξεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων? Μήπως θα έχουμε προσλήψεις ατομικές ή και συλλογικές μέσω εταιριών? Μήπως θα έχουμε και μισθολογικά κλιμάκια διαφορετικών ταχυτήτων? Δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει αυτά, κυρίες και κύριοι, και επιφυλασσόμαστε για το τι θα δουν τα μάτια μας και τι θα ακούσουν τα αυτιά μας τα επόμενα χρόνια. Και μιας και μιλάμε για την έλευση των ιδιωτών στη δημόσια υγεία, και ελπίζω να μην είναι επέλαση, σας ερωτάμε, κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, που άκρητα ψηφίζετε μόνο ναι. Τι είναι αυτό με την άρνηση της δωρεάς των εργαστηρίων των ραδιοφαρμάκων, που από 17 εκατομμύρια ευρώ ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου,
μετά την τροποποίηση της σύμβασης, μειώνεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν, με αίτησή σας, κύριοι της κυβέρνησης, να μην θέλετε τη δημιουργία δομών παραγωγής των ραδιοφαρμάκων εντός του δημοσίου τομέα και των νοσοκομείων, που οδηγεί σε ασφαλή παραγωγή, αλλά και σε επιπλέον μείωση του κόστους προμήθειας αυτών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας? Η κύρωση έγινε από τη δική σας κυβέρνηση. Τι άλλαξε μέσα σε τόσους λίγους μήνες? Αλλά και πέρα από αυτά, παράγει και ένα ακόμα γεγονός και δημιουργεί μια ακόμα νέα και ισχυρή πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Το να μην μπορεί κανείς ιδιώτης να μονοπολεί την κάλυψη των αναγκών του ελληνικού λαού. Δηλαδή να μην μπορεί κανείς να εκβιάζει τον ελληνικό λαό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κύριε, και καλές είναι και πρέπει να υπάρχουν ως εναλλακτικός και βοηθητικός δρόμος κάλυψης αναγκών. Όχι ως δρόμος, ο κύριος δρόμος και η πρώτη επιλογή. Οι ιδιώτες σε όλα τα στάδια της παροχής υγείας θα πρέπει να βοηθάνε και να ενισχύουν τη δημόσια παροχή. Όχι να καθορίζουν και εν τέλει να την ελέγχουν. Και επίσης, και παρόλα αυτά, καλούμε την κυβέρνηση ακόμα κι αν ακατανόητα αρνείται χρήματα για συγκεκριμένες δωρές όπως αυτή των εργαστηρίων ραδιοφαρμάκων, σε κάθε περίπτωση να ζητάει τουλάχιστον τη δωρεά για κατασκευή δομών, λιγότερο εμπορικών και κερδοσκοπικών βέβαια, που όμως θα είναι ποιοτικές και θα εξασφαλίζουν, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, και θα εξασφαλίζουν την αποκατάσταση ασθενών με κινητικά προβλήματα και τη φροντίδα και περίθαλψη χρονίως πασχόντων, όπως αυτή με την νόσο Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες, καθώς επίσης και σχεδιασμό κέντρο φιλοξενίας και φροντίδων αυτιστικών και ψυχικά ασθενών παιδιών, που κατατρώνει τα σωθικά και την ψυχολογία των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους. Κατατρώει εν τέλει δε την ελληνική υγεία, την οικονομία και την ανάπτυξη. Στο άρθρο 11, άλλη μία πρωτοτυπία του Δημοσίου. Αναλαμβάνει να ασφαλίσει το σύνολο του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Γιατί? Καλά για την κατασκευή, αλλά γιατί για την περίοδο λειτουργίας? Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, ποιος θα είναι ο δικαιούχος της αποζημίωσης? Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Στη χώρα αυτή έχουν υπάρξει και υπάρχουν ακόμη δωρητές και μεγάλοι ευεργέτες. Πρέπει να τιμάει η κυβέρνηση τη δωρεά και το πνεύμα προσφοράς στον ελληνικό λαό και να μην απαξιώσει μετά τη δημιουργία του νέου νοσοκομείου τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Κομωτινή, μετατρέποντάτες, ας πούμε, σε δομή φιλοξενίας μεταναστών. Με πάσα επιφύλαξη όμως για το πώς αυτή θα λειτουργήσει στο μέλλον, ανάμεσα στις συμπληγάδες του κρατισμού, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της ιδιοτέλειας, εμείς κύριοι, σαν ελληνική λύση, σας λέμε ότι δεν είμαστε αρνητικοί στη δωρεά, αλλά είμαστε σε όλα τα αρνητικά της. Ευχαριστώ.